Διαβάζουμε από τη σελίδα 1091, Ζ κεφάλαιο Αποκάλυψης Ιωάννου. Και μετά ταύτα είδων τέσσερας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, για να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Και είδων άγγελων, άλλων άγγελων, ότι ανέβει από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσιν την γη και την θάλασσαν, λέγον, μη βλάψετε τη γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων, 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των νιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Ρουβίν 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Γάθ 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Ασύρ 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Νεφθαλήμ 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Μανασί 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Σιμεών 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Λεβί 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Ισάχαρ 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Ζαβουλών 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Ιωσήφ 12.000 σφραγισμένοι, εκ φυλής Βενιαμίν 12.000 σφραγισμένοι. Μετά ταύτα είδων και ιδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδήσει δύνατο να αριθμίσει εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου ενδεδειμένη στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσίν αυτών, και κρατών, κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένη επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ίσταντο κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες αμήν, η ευλογία, η δόξα, η σοφία, η ευχαριστία, η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτι η ενδεδειμένη τα στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε εσύ εξεύρεις, και είπε προς εμέ, ούτι είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου, δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τον ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσιν πεινάσει πλέον, δεν θέλουσιν δυσψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα, διότι το αρνίον το αναμέσο του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγεί σε αυτούς η ζώσας πηγάνς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια. Το μήνυμα από την Καινή Διαθήκη, με τη χάρη του Κυρίου μας, έχει τίτλο «Οι εσφραγισμένοι του Θεού». Επαναλαμβάνω, το μήνυμα από την Καινή Διαθήκη έχει ως τίτλο «Οι εσφραγισμένοι του Θεού». Πάντοτε ο Κύριος τη δουλειά του την έκανε με εσφραγισμένους. Για να δούμε τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και μετά ταύτα είδων τέσσερες άγγελους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερις ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρο. Είναι μια στιγμή όπου επικρατεί απόλυτη άπνοια, και τούτο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα προήμιο μιας άνευ προηγουμένου καταιγίδας τρομακτικών γεγονότων. Είναι η ησυχία πριν τη θύελλα.
δύο εδάφιο. Και είδον άλλων άγγελων ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος. Επαναλαμβάνω, είδον άλλων άγγελων ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος. Σφραγίδα στην Καινή Διαθήκη έχει μόνον ο Χριστός. Σφραγίδα στην επταετή βασιλεία έχουν οι άγγελοι. Τι αποδεικνύει αυτό? Αυτό αποδεικνύει ότι εν τη απουσία της Εκκλησίας σφραγίζονται οι άνθρωποι όχι από τον Χριστό αλλά από τους αγγέλους. Διότι η Εκκλησία σφραγίζεται με Πνεύμα Άγιο από τον Χριστό, όχι από τους αγγέλους. Και εδώ είναι ακόμη μία αναπόδειξη ότι η Εκκλησία δεν είναι εδώ την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Επαναλαμβάνω, σφραγίδα στην Εκκλησία δεν βάζουν οι άγγελοι, βάζει ο Κύριος. Αυτός, λέγει ο Ιωάννης, θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Επομένως εδώ δεν υπάρχει Εκκλησία. Υπάρχει όμως απόλυτος ανάγκη να υπάρξουν σφραγισμένοι. Γιατί πάντοτε ο Κύριος είχε σφραγισμένους. Και θα δούμε ακριβώς τι εννοούμε. Αφού λοιπόν είδε άλλον άγγελον ότι ανέβει από ανατολής ηλίου, έχων τη σφραγίδα του Θεού, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερες αγγέλους, στους οποίους εδόθη να βλάψουν την γη και τη θάλασσα. Τέσσερις αγγέλους, τέσσερις άνεμοι. Βλέπουμε και μία άλλη διαφορά όσον αφορά τη δουλειά του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου με τη δουλειά των αγγέλων. Είπαμε ότι ο Χριστός σφραγίζει με Πνεύμα Άγιον στην Καινή Διαθήκη, ενώ στην επταετία οι άγγελοι θα σφραγίζουν. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι την περίοδο της μεγάλης θλίψης οι άγγελοι πρόκειται να συνάξουν από τους τέσσερις ανέμους τους εκλεκτούς. Και εκεί μιλάει για την επισύναξη των Αγίων. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ αρπαγής και επισυνάξεως. Την αρπαγή την κάνει ο Χριστός δι' Αγίου Πνεύματος. Την επισύναξη όμως των Αγίων της μεγάλης θλίψεως την κάνουν οι άγγελοι. Άλλο πράγμα η επισύναξη που είναι η πρώτη ανάσταση εκείνων που θανατώνονται την εποχή εκείνη, την οποία την κάνουν οι άγγελοι, και άλλο πράγμα η αρπαγή της Εκκλησίας την οποία την κάνει ο Χριστός. Στην αρπαγή της Εκκλησίας συμμετέχουν οι κεκοιμημένοι εν Χριστώ Ιησού και ζώντες εν Χριστώ Ιησού, οι οποίοι δηλαδή είναι οι πιστοί ζώντες και κεκοιμημένοι της Καινής Διαθήκης, ενώ και την κάνει ο Χριστός αυτή την αρπαγή, ενώ την επισύναξη των αγγέλων που είναι η ανάσταση των φίλων, των κεκλειμένων του αρνίου και των ζωντανών της εποχής εκείνης που αρνήθηκαν να λάβουν το χάραγμα, την κάνουν οι άγγελοι. Στην αρπαγή της Εκκλησίας από τον Χριστό πρώτης μεγάλης θλίψεως συμμετέχουν οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι εν Χριστώ, αυτοί που κάνουν βάφτισμα δηλαδή στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενώ στην μεγάλη θλίψη, στην επισύναξη των Αγίων, θα συμμετάσχουν οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή οι φίλοι του Νυμφίου, και όλοι όσοι ζωντανοί αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα ή θανατωθούν. Λέει λοιπόν, έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερις αγγέλους, στους οποίους εδόθη να βλάψουν την γη και τη θάλασσα. Αυτό όμως δεν το κάνουνε μέχρι τη στιγμή που θα μπει η σφραγίδα στους 144.000. Και έκραξε και λέγον, λέει στο τριεδάφιο, μη βλάψετε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, έως ου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού ημών. Έως ου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού ημών. Δηλαδή δεν υπάρχουν σφραγισμένοι δούλοι την εποχή εκείνη στη γη? Η απάντηση είναι όχι. Μα η Εκκλησία δεν έχει την σφραγίδα ως δούλη Θεού? Η απάντηση είναι ναι.
Αλλά από εδώ τι προκύπτει? Ότι η σφραγισμένη εκκλησία, αυτοί δηλαδή που εσφραγίστησαν με τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι εδώ. Γιατί αν ήταν εδώ δεν θα έλεγε να σφραγίσουμε τους δούλους, μα υπάρχουν σφραγισμένοι δούλοι αν είναι η εκκλησία. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι η εκκλησία, γι' αυτό το λόγο πάει να σφραγίσει δούλους που υπάρχουν την εποχή εκείνη. Ας πούμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέχρι λοιπόν να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού, που επί των μετόπων αυτών, ιδού η μεγάλη διαφορά και σε αυτόν που σφραγίζει και σε αυτούς που σφραγίζονται και στον τρόπο με τον οποίο σφραγίζονται, που αποδεικνύουν όλα αυτά ότι η Εκκλησία δεν είναι εδώ, αλλά έχει ήδη φύγει. Ποιος είπαμε ότι κάνει τη σφραγίδα στην Εκκλησία? Ο Χριστός. Την περίοδο της επταετίας, οι άγγελοι. Πού σφραγίζουν οι άγγελοι? Στο μέτωπο. Πού σφραγίζει ο Κύριος? Στην καρδιά. Αλληλούια. Σφραγίδα η μία, σφραγίδα και η άλλη. Σφραγίδα στο σχέδιο του Θεού και η μία, σφραγίδα στο σχέδιο του Θεού και η άλλη. Άλλη όμως η μία σφραγίδα, άλλη η άλλη. Άλλος ο σφραγιστής στη μία περίπτωση, άλλος στην άλλη. Αλλού σφραγίζει ο ένας, αλλού σφραγίζει ο άλλος. Στο μέτωπο σφραγίζει ο άγγελος, στην καρδιά και σε όλη την ύπαρξη ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ότι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεώς σας και πληρούστε Πνεύματος Αγίου αφήνοντες να εκχυθεί η αγάπη του Θεού η εκεχημένη δι' Αγίου Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Έχουμε σφραγίδα στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της υπάρξεως την οποία κάνει ο Χριστός. Εδώ έχουμε σφραγίδα στο μέτωπο την οποία την κάνουν οι άγγελοι. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος σφραγίζει στην Καινή Διαθήκη κάθε άνθρωπο, μια ακόμη διαφορά. Κάθε άνθρωπο, από όπου κι αν προέρχεται, στην Καινή Διαθήκη θα σφραγιστούν μόνον 144.000 Ιουδαίοι. Ιδού η μεγάλη διαφορά. Ας πούμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα είναι ο καιρός της χάριτος, όπου ο Κύριος μπορεί να σφραγίσει με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος μαύρους, κόκκινους, κίτρινους, ό,τι θέλετε τους μπορεί να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, αν μετανοήσουν, αν κάνουν βάφτισμα στο νερό και αν τον ακολουθήσουν ως προσωπικό του σωτήρα. Τότε θα σωθούν πολλοί, αλλά δεν θα σφραγιστούν όλοι αυτοί που θα σωθούν. Θα σφραγιστούν μόνον οι 144.000. Πολύ μεγάλες οι διαφορές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μακάριοι αδέλφια, να θεωρούμε τον εαυτό μας μακάριον, που ο Θεός μας αξίωσε εμάς τους ελεηνούς και ουτιδανούς ανθρώπους να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού λίγο πριν συμβούν όλα αυτά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αιώνια δόξα και ευγνωμοσύνη σε Αυτόν. Λέει στο 4 εδάφιο «Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων, 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ». Δεν υπάρχουν άλλοι? Όχι. Σφραγισμένοι στην χρονική αυτή περίοδο είναι μόνον 144.000 Ισραηλίτες. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι οι άλλοι που έχουν λάβει τις σφραγίδες στην καρδιά, η Εκκλησία, δεν υπάρχει. Αλλιώς θα την ανέφερε. Αλληλούια. Δεν υπάρχει η Εκκλησία εδώ. Υπάρχουν σφραγισμένοι, αλλά είναι μόνον οι Ιουδαίοι. Τι να πούμε, αδέλφια? Με φόβο Άγιο ας εργαστόμεν την εαυτόν σωτηρία, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που λόγω της σφραγίδας που δίνει σε εμάς, μας δίνει την δυνατότητα να του ζητούμε, να βάζει μέσα μας το δικό του το θέλειν, αλλά και το δικό του το ενεργήν. Και κάποια στιγμή στην προσευχή, καθώς προσευχόμουν, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου μου έδωσε μια πολύ έντονη πληροφορία. Γιατί του λέω: «Κύριε, γιατρέψέ μου τη θέληση. Πριν σου ζητήσω δύναμη να εκτελέσω,
Γιατρεψέ μου τη θέληση ώστε να θέλω αυτό που πρέπει να εκτελέσω. Και εκείνη την ώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει, ζήτησον παρά του Κυρίου σου να απομακρύνει από σου τον θυμό, την σκλήρυνση και την απογοήτευση. Δηλαδή να μην θυμώνεις, να μην σκληραίνεις, να μην αποκάμνεις. Γιατί να μην θυμώνω, Κύριε? Γιατί τους πράους θα οδηγήσω εν κρίση. Τους πράους θα οδηγήσω. Με τους πράους θα μιλήσω. Γιατί, Κύριε, να μην σκληρύνω? Γιατί ποιος εσκλήρυνε και ευτύχησε. Γιατί, Κύριε, να μην αποκάμνω? Γιατί το αν θα αποκάμεις θα απογοητευτείς. Και γιατί αποκάμεις εν το πλήθη των βουλών σου. Δεν αποκάμεις λόγω τα συμβάντα, αλλά λόγω των συμβάντων, αποκάμεις λόγω του τρόπου που τα ερμηνεύεις και τα αντιμετωπίζεις. Απέκαμες εν το πλήθη των βουλών σου, λέει ο προφήτης. Λέει μετά, απαριθμεί τις 12 φυλές ανά 12.000 και πάμε στο 9. Μετά ταύτα είδον και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου ενδεδειμένη λευκάς στολάς. Βλέπουμε λοιπόν ένα αναρρύθμιτο πλήθος από κάθε φυλή και λαό, οι οποίοι σώζονται, αλλά στέκονται ενώπιον του θρόνου. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά με την Εκκλησία? Ότι η Εκκλησία δεν στέκεται ενώπιον του θρόνου, αλλά η Εκκλησία κάθεται επάνω στο θρόνο. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι ως της νικά εις αυτόν θέλω δώσει να καθίσει μετέ μου εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ εκάθισα στο θρόνο του Πατρός μου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Μεγάλη διαφορά. Σωτηρία και εδώ και εκεί. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να είσαι και κλειμένος στο γάμο και άλλο να είσαι το πρόσωπο που παντρεύεται. Δεν είναι το ίδιο. Μεγάλες οι ευλογίες, κοινές οι ευλογίες, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Μετά μας λέει, έχοντες φοίνικας εν τες χερσίν αυτών. Εδώ υπάρχει ακόμη μια διαφορά. Η Εκκλησία δεν κρατάει φοίνικες. Η Εκκλησία, όπως βλέπουμε με τους 24 πρεσβυτέρους που είναι οι εκπρόσωποι της, θα λέγαμε, στο θρόνο που έχουν αναστηθεί, δεν κρατάει φοίνικες. Τι κρατάει? Στεφάνι. Είναι το στέφανο της δόξης, το στέφανο της δικαιοσύνης. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σωτηρία και ημέν, σωτηρία και ιδέ. Αλλά αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Πόσο χαρούμενοι, αδέλφια, μπορούμε να είμαστε. Και πόσο ευγνώμονες. Γιατί ακόμη και αν κάποια πράγματα δεν έχουμε καταλάβει, ένα είναι βέβαιον, ότι ο Κύριος έχει ετοιμάσει για εκείνους που θα μείνουν με μετάνοια και αφιέρωση εκείνα τα οποία δεν φαντάζονται. Δεν τα ξέρουμε όλα. Και ειδικά τα εσχατολογικά και τα της Αποκαλύψεως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα πάντα φανερωμένα. Αυτά όμως τα λίγα τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε είναι ικανά να μας βάλουν φωτιά, φωτιά Αγίου Πνεύματος και τέτοια χαρά και τέτοια αναζωπήρωση πίστεως, ώστε να δυνηθούμε, να αντέξουμε σε ό,τι επιτρέψει ο Θεός, όλοι μαζί πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Λέει στο 10 εδάφιο, και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Άρα λοιπόν αυτοί έχουν λάβει σωτηρία. Το ερώτημα είναι πώς την έχουν λάβει τη σωτηρία. Γιατί εάν απαντηθεί το ερώτημα του πώς αυτοί σώζονται, τότε θα κατανοήσουμε και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας που υπάρχει
και εκείνων που θα σωθούν στη μεγάλη θλίψη. Και εκεί βέβαια θα κατανοήσουμε και κάτι άλλο, ότι η Εκκλησία δεν είναι στη μεγάλη θλίψη. Πώς σώθηκαν αυτοί? Να δούμε πρώτα πώς σωθήκαμε εμείς. Ή μάλλον να δούμε πρώτα πώς σώθηκαν αυτοί. Αυτοί σώθηκαν γιατί εσφαγιάστησαν δια την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και με αυτόν τον τρόπο πλήθηκαν με το αίμα τους. Με το αίμα του Χριστού. Εμείς όμως δεν σωζόμαστε μέσα από την σφαγή. Εμείς τώρα δεν σφαχθήκαμε και έχουμε σωτηρία. Εμείς σωθήκαμε στην περίοδο της χάριτος, γιατί μετανοήσαμε, βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εξητήσαμε και λάβαμε, όσοι λάβανε και όσοι θα λάβουνε, την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είναι γεγραμμένο ότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Εδώ όμως η σωτηρία θα υπάρξει μέσα από σφαγή. Εδώ υπάρχει μέσα από την ταφή. Αλληλούια. Είναι η ταφή του βαφτίσματος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σωτηρία και τότε, σωτηρία και τώρα. Άλλη η σωτηρία που δίδεται, μάλλον η ίδια η σωτηρία, με άλλον τρόπο τότε, με άλλον τρόπο τώρα. Και αυτή η μεγάλη διαφορά είναι που μας βεβαιώνει να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι εδώ την περίοδο της μεγάλης θλίψης και ότι δεν είναι αυτή εδώ η Εκκλησία που αρπάζεται, γιατί η Εκκλησία έχει ήδη αρπαχθεί. Αλληλούια. Λέει μετά στο 11 εδάφιο, και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεό. Ούτε οι άγγελοι είναι καθήμενοι στον θρόνο. Ακόμη και οι άγγελοι στέκονται κύκλο του θρόνου. Και ποια είναι η εικόνα εδώ? Ότι οι άγγελοι στέκονται ενώπιον του θρόνου, ενώπιον του Θεού τον οποίον προσκυνούν, αλλά και ενώπιον των 24 πρεσβυτέρων οι οποίοι κάθονται στο θρόνο. Και από εδώ πάλι αποδεικνύεται αυτό ακριβώς, ότι η Εκκλησία έχει αρπαχθεί, διότι κάθεται στο θρόνο ως ανεστημένη, γιατί στο θρόνο θα κάτσουν μόνον εκείνοι που ανέστησαν και έλαβαν το στέφανο της δικαιοσύνης στην Ανάσταση, δηλαδή στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και λέγουν οι άγγελοι, αμήν, η ευλογία, η δόξα, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ. Ούτι η ενδεδειμένη τα στολάστας λευκάς, τίν εσύ είναι και πόθεν ήλθον? Και η απάντηση, και είπα προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτι είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δηλαδή αυτούς το αίμα του Χριστού τους καθαρίζει γιατί θυσιάζονται. Εμάς την Εκκλησία το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει γιατί μετανοούμε και βαφτιζόμαστε. Αυτούς το αίμα του Χριστού δεν τους καθαρίζει γιατί βαφτίζονται. Γιατί εδώ αυτοί δεν βαφτίζονται. Ποιο είναι το βάφτισμά τους? Το βάφτισμά τους είναι το βάφτισμα του αίματος, δηλαδή η θυσία τους. Ενώ εμάς είναι το βάφτισμα δια της πίστεως, του θαψίματος, της προηγούμενης ζωής μας. Μπορούμε να δώσουμε τη δόξα στο Θεό. Πόσο μεγάλη η διαφορά. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τώρα είμαστε στην περίοδο της χάριτος. Της χάριτος. Ενώ τότε δεν θα είναι η περίοδος της χάριτος. Θα είναι πάλι μια περίοδος που θα ομοιάζει με τον νόμο, τον παλαιό. Θα είναι μια τρόπον τεινά ομοιάζουσα παλαιοδιαθηκική περίοδος τρόπον τεινά. Έτσι, τρόπον τεινά, το τονίζω. Και λέει λοιπόν ότι οι ερχόμενοι εκ της θλίψης μεγάλης έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέρα και νύχτα εν το ναό αυτού. Και αυτοί είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Δεν είναι καθήμενοι επί του θρόνου του Θεού. Και λατρεύουν και αυτοί τον Θεό ημέρα και νύχτα. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Αυτό που θα γευτούμε εμείς θα το γευτούν και αυτοί.
Αυτό που γεύεται η Εκκλησία, το γεύονται και οι εκρεχομένοι εκ της μεγάλης θλίψεως. Θα δούμε ποια είναι όμως η διαφορά. Δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε και η Εκκλησία. Δεν θα διψάσουν πλέον, ούτε η Εκκλησία. Δεν θα πέσει από αυτούς ο ήλιος, ούτε κανένα καύμα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Διότι το αρνίον το αναμέσο του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς, όπως και την Εκκλησία. Και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, όπως ακριβώς και στην Εκκλησία. Άρα, η Εκκλησία του Χριστού και οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης θα απολαμβάνουν ανάλογες ευλογίες, κοινές εμπειρίες, με μία διαφορά. Ότι οι ερχομένοι εκ της μεγάλης θλίψεως είναι οι μακάροι και κλειμένοι στον γάμο, ενώ η Εκκλησία είναι η νύμφη του γάμου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό λέει θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Οι ερχόμενοι εκ της μεγάλης θλίψεως είναι οι φίλοι του νυμφίου. Η Εκκλησία όμως του Χριστού είναι η γυναίκα του αρνίου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει αυτό τον έσχατο καιρό να δώσουμε τις προτεραιότητες που πρέπει. Μας δίνει δυνατότητα σωτηρίας. Μας δίνει δυνατότητα άφεσης αμαρτιών δια του βαπτίσματος. Μη βραδύνεις άλλο. Σου δίνει τη δυνατότητα ο Θεός να σου συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες που τώρα εσύ που δεν έχεις βαπτιστεί είναι φορτωμένες πάνω σου και να μην τις ξαναθυμηθεί πλέον. Και μετά από αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να εκζητήσεις την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ώστε να είσαι μάρτυρας του Κυρίου, να ομολογείς και οι άλλοι να σώζονται, και επιπλέον να έχεις έναν μάρτυρα μέσα σου, τον Παράκλητο, που στις δύσκολες στιγμές σου θα σου μαρτυρεί ότι είσαι παιδί Θεού και ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ποιο πρόσωπο, ποια περίπτωση της ζωής, ποια περίσταση της ζωής, ποια επιθυμία, ποια επιτυχία ή ποια αποτυχία, ποιος δελεασμός είναι δυνατόν να συγκριθούν με αυτά τα οποία ο Κύριος απεφάσισε να προσφέρει δωρεάν σε εκείνους που θα τον ακολουθήσουν. Ταύτα δε πάντα ο Θεός απεκάλυψε εις ημάς δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέγει η Γραφή ότι εμείς, προσοχή μεγάλη αδελφοί, δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά ελάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίστομεν τα υπό του Θεού εις ημάς χαριστέντα. Όλα αυτά είναι ένα χάρισμα, ένα δώρο, τα οποία ο χριστιανός τα λαμβάνει και του αποκαλύπτονται, γιατί δεν έχει το πνεύμα του κόσμου, αλλά έχει το πνεύμα του Χριστού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έρχεται. Όλοι μαζί. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Όλοι μαζί, στα γόνατα, στις προσευχές, για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας Του. Αμήν. Δόξα στο Θεό.